Εμείς να συνδεθούμε μέσω Skype με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Θόδωρο Καπράλο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, και είναι μεγάλο το ερώτημα. Με την ακρίβεια να επιδεινώνεται, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα, τα απολύτως αναγκαία, τα βασικά τρόφιμα, τους προϋπολογισμούς και νοικοκυριών και επιχειρήσεων να στραγγαλίζονται. Τι μπορούμε να περιμένουμε και ποια είναι η κατάσταση στον εμπορικό κόσμο από όλο αυτό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι ανατιμήσεις είναι το βασικό πρόβλημα και το βασικό αντικείμενο συζήτησης στα θέματα της οικονομίας για όλους. Και νομίζω ότι είναι κάτι που μας απασχολεί και το βλέπουμε ότι πλέον ξεκάθαρα μπροστά μας ότι και το 2023 αλλά και τις αρχές τουλάχιστον το 2024 θα είναι εδώ. Ο ΣΑ λέει ότι 3,7 θα είναι ο πληθωρισμός το 2023 και βέβαια αυτό το νούμερο θα είναι συγκρινόμενο το 2022. Γι' αυτό θα συνεχίσουν οι ανατιμήσεις σαν αυτές που περιγράψατε. Ούτως ή άλλως είχαμε δει ότι και στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς είχαμε κλείσει περίπου με ένα 12,6 αύξηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι ένα βασικό ζήτημα. Όπως επίσης βασικό ζήτημα είναι και το πώς θα μπορέσουμε να τις απορροφήσουμε και πώς θα μπορέσουμε να τις κρατήσουμε. Γιατί οι εμπορικές επιχειρήσεις πιέζονται πάρα πολύ. Να πω μόνο ότι το σημαντικότερο έβριμα που βρήκαμε στην τελευταία έρευνα του ΙΝΕΜΗ σαν Εθνική Ομοσπονδία Εμπορίου ήταν ότι οι επιχειρήσεις αγωνιούν για την επόμενη μέρα ακριβώς, γιατί δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν άλλο τις ανατιμήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους, γιατί κακά τα ψέματα, όσο αυτό συνεχίζει να υπάρχει, τόσο μειώνεται η επισκεψιμότητα, άρα και ο τζίρος και η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Ναι, είναι λογικό. Όταν για να γεμίσει το τραπέζι σου χρειάζεσαι τώρα πια πολλά περισσότερα χρήματα, σου εξαϊλώνεται ο μισθός προσπαθώντας να ταΐσει την οικογένειά σου, μετά δεν μένουν και πολλά χρήματα για να πας να πάρεις παπούτσια, ρούχα ή οτιδήποτε άλλο. Και όταν ακούς όλους τους ειδικούς της αγορές να σου λένε ότι πρόσεχε, γιατί αυξήσεις συνεχίζονται, δεν έχεις καμιά εμπιστοσύνη ότι θα έρθει η μείωση των τιμών αύριο μεθαύριο. Οπότε κρατάς και λίγα χρήματα μα σου περισσεύουν στην άκρη. Δεν τα δίνεις για να πάρεις πράγματα από τα εμπορικά καταστήματα? Ακριβώς έτσι είναι, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ και ο τρόπος με τον οποίο ιεραρχούμε πλέον τις ανάγκες μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία περιγράψατε πριν έχουν μπει πολύ πίσω στην ιεράρχηση. Ακριβώς γιατί το πρώτο μέλημά μας είναι να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ερωτήματα, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει μια ανησυχία για το πόσο αυτό που φαίνεται για το 2023 να συμβαίνει παγκόσμια, δηλαδή μια ύφεση που πιθανόν να υπάρχει, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει και πόσο πια θα μιλήσουμε για μια εισαγόμενη ύφεση, όπως μιλάμε για ένα εισαγόμενο πληθωρισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το βασικό πυλώνα ελληνική οικονομία που είναι ο τουρισμό, φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να επηρεαστεί σε έναν βαθμό από την ύφεση την οποία θα αντιμετωπίσουν οι ξένοι τουρίστε και ίσω να μειώσουν και το διαθέσιμο εισόδημα το οποίο θα έχουν για να καταναλώσουν σε ταξίδια. Αυτό λοιπόν μπορεί να επηρεάσει σε ένα δεύτερο βαθμό την ελληνική οικονομία και να μειώσει και του ρυθμού ανάπτυξη του δικού μα, γιατί κακά τα ψέματα χρειαζόμαστε φρέσκο χρήμα και χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε και το εξαγωγικό μα βραχείο αλλά και τον τουριστικό μα. Αυτά όλα είναι αλληλένδετα με τον πόρο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, όπως επίσης μας απασχολεί πάρα πολύ για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως είναι η μείωση και άλλο της ανεργίας, γιατί έχουμε πραγματικά μείνει αυτή τη στιγμή να είμαστε δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμούς υψηλούς στην ανεργία. Ακόμα και αν θα τομίσω να πω ότι υπάρχει μια στρέβλωση εδώ στην αγορά εργασίας, γιατί από τη μία υπάρχουν υψηλά νούμερα που καταγράφονται στην απασχόληση, αλλά από την άλλη, όταν μια επιχείρηση ψάχνει εργαζόμενους, πραγματικά δυσκολεύεται. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει για το πώς πρέπει να φτιάξουμε την αγορά εργασίας πιο σωστή και πιο λειτουργική, ώστε να είναι πρώτα απ' όλα για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις πιο αποτελεσματική. Και για να κλείσουμε, είναι μια μεγάλη κουβέντα που είχε ξεκινήσει ότι μπαίνουν λεφτά στη χώρα, από την Ευρώπη για παράδειγμα. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι ποσοστό από αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι ενδεχομένως σωτήρια για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, περνάει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Κοιτάξτε, ακούμε συνέχεια το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Πραγματικά είναι χρήματα τα οποία θα πέσουν στην ελληνική οικονομία, αλλά δεν θα πέσουν στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο, γιατί μιλάμε πλέον ότι όλα αυτά τα χρήματα θα περάσουν μέσω τραπεζικού συστήματος και ξέρουμε πολύ καλά ότι περίπου 40.000 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Οι μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν πληρούν τους όρους στους οποίους βάζουν οι τράπεζες, οι οποίοι είναι εξαιρετικά αυστηροί, οι οποίοι δεν αλλάζουν αλλά χειροτερεύουν, θα έλεγα. Με αποτέλεσμα να μένουν έξω από όλα αυτά τα χρήματα και να μην τους δίνεται δυνατότητα να μετασχηματιστούν, να μεγαλώσουν και να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσει να γίνει διάχυση των κονδυλίων αυτών σε όσο δυνατόν περισσότερους, γιατί έτσι και η οικονομία θα μεγαλώσει και η βάση στην οποία θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγέθυνση του
του ελληνικού επιχειρήν θα είναι ευρύτεροι, αλλά και έτσι θα μπορεί να κρατηθούν και οι τιμές χαμηλότερες, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές ισχυρές επιχειρήσεις και μέσω του ανταγωνισμού θα μειώνονται τιμές, αλλά και έτσι θα μπορούν να δοθούν καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερα αμοιβόμενες, γιατί αυτό είναι ο σκοπός μας και αυτό επιτυχάνεται μόνο μέσα από την ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων και όχι μόνο με τη μεγέθυνση συγκεκριμένων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ακούγεται και πού θα πάει, ίσως κάποια στιγμή γίνει και πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν έχουμε τόσο χρόνο. Πρέπει να γίνει άμεσα αλλαγή του σχεδιασμού, γιατί κακά τα ψέματα ο χρόνος περνάει και πλέον κάθε μέρα που χάνεται, κάποια επιχείρηση βρίσκεται ακόμα πιο δύσκολα από όταν την προηγούμενη μέρα. Κύριε Καπράλο, και με αυτό θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα απόψε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.